Η αντιμετώπιση των κρουσμάτων κατάχρησης του συστήματος υγείας βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Υπουργού Υγείας, με τον ίδιο να αναμένει από τον ΟΑΗ να εντατικοποιήσει τους ελέγχους και να εισάγει περισσότερους περιορισμούς. Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο κατάχρησης, διότι αυτό δεν τιμά κανένα. Είναι η μειοψηφία αυτή που καταχρώνει το σύστημα, δεν είναι η πλειοψηφία. Και δικαιολογεί εν μέρη τις ψηλές απαιτήσεις ιατρών που δημοσίευσε η ελεγκτική υπηρεσία για τους πρώτους 6 μήνες εφαρμογής του συστήματος. Ήταν πολύ πιο λίγοι γιατροί που είχαν ενταχθεί, άρα είχαν πολύ περισσότερο δουλειά, όγκων εργασίας, είχαν πολύ περισσότερη ζήτηση για τις υπηρεσίες που προσφέραν. Όπως και το γεγονός ότι αρκετοί γιατροί είχαν τις ίδιες ή παρόμοιες απολαβές και εκτός ΓΕΣΥ, πριν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μας ξάφνιασε, τουλάχιστον όσον αφορά το μέγεθος των αμοιβών σε κάποιες ειδικότητες. Δεν άφησε ασχολίαστες ούτε τις συνεχείς δημόσιες τοποθετήσεις αρκετών γύρω από τα προβλήματα του ΓΕΣΥ. Εγώ είμαι εξ αυτών που θεωρώ ότι τα θέματα και τα προβλήματα πρέπει να λύνονται χωρίς να γίνονται θέμα δημόσιου διαλόγου. Και κουράζει τον κόσμο και στο τέλος δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Απλώς πολλές φορές δημιουργούνται και λαθασμένες εντυπώσεις. Στίχημα για τον Υπουργό Υγείας, εκτός της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ, είναι και οι πανεπιστημιακές κλινικές. Μεταρρύθμιση η οποία θα αρχίσει εντός του νέου έτους. Αναμένω να ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος για τις πανεπιστημιακές κλινικές και να αποβληθεί στο Υπουργό Συμβούλιο. Ο στόχος είναι εντός Ιανουαρίου να αποβληθεί στο Υπουργό Συμβούλιο. Και μετά να πάρει το δρόμο του για να υποβληθεί στη Βουλή. Άρα, Θεού θέλοντος, μέσα στο 2020 να έχουμε πλέον και τη λειτουργία των πανεπιστημιακών κλινικών. Η λειτουργία της Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής, η ιατρική κάναβη, η δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, αλλά και η μεταρρύθμιση του ίδιου του Υπουργείου Υγείας είναι οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργού για το 2020.